Χαρουπιές που χρειάζονται έως και 100 χρόνια για να αναπτυχθούν σε αυτό το ύψος, κόπηκαν στο απίστευτης ομορφιάς χαρουπόδασος των τριών εκκλησιών. Χωρίς όσιο και ιερό, άγνωστος ή άγνωστοι έκοψαν τα πολύτιμα δέντρα, προκαλώντας ζημιά στο δάσος, ενώ οι εικόνες προκαλούν τουλάχιστον ντροπή. Παράνομο είναι. Ναι. Παράνομο. Φαίνεται ότι έφτασαν σε αυτό το σημείο να κόβουν. Τι να κάνω, δεν έχουν άλλα ξύλα. Δεν είναι χαρουπιές που κόβονται, οι οποίες μεγαλώνουν πάρα πολύ αργά. Είναι ένα δέντρο που συμβάλλει, είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην περιοχή μας. Στηρίζονται στη χαρουπιά πολλά είδη της άγριας πανίδας. Παλιά στηριζόταν και η οικονομία μας στη χαρουπιά, αλλά την έχουμε εγκαταλείψει λίγο. Για παράνομες παρεμβάσεις, καταγγελίες έχει δεχτεί η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου. Ωστόσο, όταν πραγματοποιήθηκε ο πιο πρόσφατος έλεγχος της υπηρεσίας, εντοπίστηκε μόνο ένας άνδρας να μαζεύει ξερόκλαδα. Το όχημα, αλλά το υπηρεσιακό, είναι να επισκευαστεί. Πήγαν οι δασοφύλακες με το περιπολικό του αστυνομικού τμήματος πύργου και μάλιστα εντοπίσαν ένα αυτοκίνητο εκεί, αγροτικό, το οποίο ήταν στην περιοχή του χαροπόδασους. Χωρίς να έχει κόψει για την ώρα, από ό,τι μου ανέφεραν οι δασοφύλακες, να έχουν κόψει δέντρα χαρουπιάς. Το θέμα όμως φέρνει στο προσκήνιο τις δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες οι δασοφύλακες κάνουν τη δουλειά τους. Πέρα από την υποστελέχωση, όπως τονίζεται, 7 από τα 9 οχήματα της υπηρεσίας παραμένουν ακινητοποιημένα λόγω βλαβών ή έλλειψης συντήρησης. Αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται η υπηρεσία μας στο επίπεδο νομού με 2 υπηρεσιακά αυτοκίνητα. Για οτιδήποτε καταγγελία και για την προστασία της υπαίθρου και του δασικού πλούτου γενικότερα. Οι αρχές είναι ήδη προετοιμασμένες για το ενδεχόμενο η παράνομη υλοτόμηση σε πολλές περιοχές να γιγαντωθεί, καθώς η ενεργειακή κρίση και η τσουχτερή τιμή του πετρελαίου δημιουργεί το απόλυτο αδιέξοδο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ελιές, κόβει καμιά χοντρολιά, τέτοια. Βλέπετε δύσκολο και εδώ από κάτω τώρα κόβουν. Να και από κάτω κόβουν ελιές τώρα, από κάτω εδώ. Ο Ντριζάς είναι πολλά, δεν τα απαγορεύεται. Και παλιές ελιές και χοντρολιές να είναι, 300 χρονών απαγορεύεται. Σε περιόδους κρίσης καταφεύγουμε σαν τα κυνηγημένα παιδιά στη μάνα φύση. Έστω και με αυτό το στραβό τρόπο. Ακόμα και ελέγχους κάνουμε στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα τέλος πάντων να φύγει. Να φύγουν καυσόξυλα εκτός Κρήτης. Μαζί με την παράνομη υλοτομία, εχθρός για τα δάση είναι και η ανεξέλεγκτη βόσκηση αγωπροβάτων.